Ήρθαμε στο Δημαρχείο για να αφήσουμε τα αιτήματά μας. Θέλουμε έλεγχο όλων των σχολείων. Θέλουμε ασφαλές υποδομές. Θέλουμε εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Είναι εξοργιστικό εν έτη 2022 να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε ένα σχολείο την ώρα της λειτουργίας του. Αυτά. Τι γράφει. Αυτά που είπαμε. Θέλουμε σχολείο ασφαλή, κτηριακές υποδομές, χρήματα για την παιδεία μας. Δεν γίνεται να έχουμε χρήματα να δίνουμε δισεκατομμύρια σε πολέμους, σε μαχητικά τζετ και να μην έχουμε λεφτά για την εκπαίδευσή μας. Κύριε Χρυσανθίδη, εσείς το παραλαμβάνετε, θα το μεταφέρετε στον Δήμαρχο, γιατί φαίνεται πως η κατάσταση με τα σχολεία και τα παράπονα και μαθητών και εκπαιδευτικών λίγο πριν είναι μεγάλα. Έτσι να δείτε, βεβαίως θα το μεταφέρω στον κύριο Δήμαρχο, τα προβλήματα υπάρχουν, τα γνωρίζουμε, έχουν δίκιο οι μαθητές πραγματικά και από τη Δημοτική Αρχή θα καταληφθεί κάθε δυνατή προσπάθεια μετά το τραγικό και συγκλονιστικό γεγονός να διερευνηθεί όλη η υπόθεση σε βάθος, να αποδοθούν ευθύνες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε συνεργασία με την κοινωνική διοίκηση το καλύτερο για την ασφάλεια των μαθητών στα σχολεία. Τώρα έρχεται ένα άλλο ζήτημα όμως, τον κτηριακό οίκο λεμόνα. Να το σύλλογο δύο πράγματα. Θα παρακαλούσα να μείνουμε σε αυτές τις δηλώσεις. Τίποτα παραπάνω, έχουν δίκιο οι μαθητές. Νομίζω δεν είναι ώρα για δηλώσεις. Είναι ώρα αυτοσυγκράτησης και διερεύνηση ώστε να διευκανθεί όλη αυτή η υπόθεση, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και σε όποιον πρέπει και να κάνουμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν καλύτερα και ασφαλή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα ακόμα και οι μαθητές να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάντως επανελειτουργεί το σχολείο τη Δευτέρα, κάνατε εργασίες είδαμε σήμερα. Ναι, νομίζω ότι ο Δήμαρχος αμέσως ανέλαβε τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να αναλάβει και το σχολείο από Δευτέρα θα λειτουργήσει.